Παιδιά του Θεού, σήμερα θα ήθελα να σας διαβάσω, αδερφοί, μια ιστορία από το Λόγο του Θεού. Είναι στο Βασιλέον Β και Β κεφάλαιο από την αρχή. 359 σελίδα, Βασιλέον Β και Β κεφάλαιο. «Ότε δε έμελεν ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλίαν εις τον ουρανόν με αναμεστρόβιλον, ανεχώρησε ο Ηλίας μετά του Ηλισέ από Γαλγάλων και είπε ο Ηλίας προς τον Ηλισέ: Κάθω ένταυθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε ως Βεθήλ. Και είπε ο Ηλισέ: Ζή Κύριος και ζή η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει. Και κατέβησαν εις Βεθήλ. Και εξήλθον οι των προφητών οι εν Βεθήλ προς τον Ηλισέ και είπαν προς αυτόν: Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερον λαμβάνει τον Κύριόν σου επάνθεν της κεφαλής σου? Και είπε: Και εγώ εξεύρω τούτο και πάτε. Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν: Ηλισέ, κάθω ένταυθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε εις Ιεριχώ. Ο δε είπε: Ζή Κύριος και ζή η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει. Και ήλθον εις Ιεριχώ. Και προσηλθών οι των προφητών οι εν Ιεριχώ προς τον Ηλισέ και είπαν προς αυτόν: Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερον λαμβάνει τον Κύριόν σου επάνωθεν της κεφαλής σου? Και είπε: Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε. Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν: Κάθου ένταυθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις Ιορδάνην. Ο δε είπε: Ζή Κύριος και ζή η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει. Και πήγαν αμφωτέρι. Και πήγαν 50 άνδρες εκ των ιών των προφητών και στάθησαν απέναντι μακρόθεν. Εκείνοι δε οι δύο εστάθησαν επί του Ιορδάνου. Και έλαβε ο Ηλίας τη μιλωτήν αυτού και δίπλωσεν αυτή και εκτύπησεν τα ύδατα. Και διαιρέθησαν ένθεν και ένθεν και διέβησαν αμφότεροι δε της ξηράς. Και ό,τι διέβησαν είπε ο Ηλίας προς τον Ηλισέ: Ζήτησον την ασικά μου πριν αναληφθώ από σου. Και είπε ο Ηλισέ: Διπλασία μερίς του πνεύματός σου ας είναι, παρακαλώ επί με. Ο δε είπε: Σκληρόν πράγμα εζήτησας. Πλην, εάν με ειδείς αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει σε ούτως, η δε μη δε θέλει γίνει. Και ενώ αυτοί περιεπάτουν έτη λαλούντες, ιδού αμαξαπυρός και ήπι πυρός, και δε χώρισαν αυτούς αμφωτέρους, και ανέβει ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις των ουρανών. Ο δε Ηλισέ έβλεπε και βόα: πάτερ μου άμαξα του Ισραήλ και υπηκών αυτού. Και δεν είδεν αυτόν πλέον, και έπιασε τα ημάτια αυτού και διέσκησαν αυτά εις δύο τμήματα. Και σηκώσα στη μιλωτήν του Ηλία, ή της έπεσε επάνωθεν εκείνου, επέστρεφε και στάθη επί του χείλους του Ιορδάνου. Και λαβών τη μιλωτήν του Ηλία, ή της έπεσε επάνωθεν εκείνου, εχτύπησε τα ύδατα και είπε: Πού είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ηλία? Και ως εχτύπησε και αυτός τα ύδατα, διαιρέθησαν ένθεν και διέβη ο Ηλισέ. Και οι δότες αυτών οι των προφητών, οι εν Ιεριχώ, εκ του απέναντι, είπαν το πνεύμα του Ηλία επανεπάφθη επί του Ηλισέ. Και ήλθαν οι συνάντησαν αυτού και προσεκίνησαν αυτόν έως εδάφους. Και είπαν προς αυτόν: Ιδού τώρα 50 δυνατοί άντρες είναι μετά τον δούλο σου. Ας υπάγομεν παρακαλούμεν και ας ζητήσουμε τον Κύριό σου, μήποτε σήκωσε αυτόν το πνεύμα του Κυρίου και έριψαν αυτόν επί την ως όρουση, επί την ως κοιλάδος. Και είπε: Μην αποστείλετε. Αλλά αφού εβίασαν αυτόν, τόσο ώστε ισχύνετο, είπε να αποστείλατε. Απέστειλαν λοιπόν 50 άντρας και ζήτησαν 3 ημέρες πλην δεν έβρικαν αυτόν. Και όταν επέστρεψαν προς αυτόν, διότι έμεινε εν Ιεριχώ, είπε προς αυτούς: Δεν σας είπα μη υπάγετε? Και είπαν οι άντρες της πόλεως προς τον Ηλισέ: Ιδού τώρα οι θέσεις της πόλεως ταύτης είναι καλή, καθώς ο Κύριος μου βλέπει. Τα ύδατα όμως είναι κακά και γη άγωνος. Και είπε: Φέρετε μη φιάλιν και νυν και βάλετε άλαση σε αυτήν. Και έφεραν προς αυτόν. Και εξήθενε στην πηγή των υδάτων και έριψε το άλας εκεί και είπε: Ούτω λέγει Κύριος, υγείανα τα ύδατα ταύτα, δεν θέλει είστε πλέον εκ τούτων θάνατος ή ακαρπία. Και άθισαν τα ύδατα έως τις ημέρες ταύτης κατά τον λόγον του Ηλισέ, τον οποίον ελάλησε. Αμήν. Βλέπουμε δύο ανθρώπους του Θεού, ένας παλιός δούλος του Θεού, ο Ηλίας, και ένας νέος δούλος του Θεού, Ηλισέ. Δύο πολύ ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού, που στην καρδιά τους είχαν ένα φρόνημα.
ότι θα λατρεύουν σε όλη τους τη ζωή του Θεό. Ο Ηλίας, ένας άνθρωπος ο οποίος όλη του τη ζωή την είχε αφιερώσει στο θέλημα του Θεού. Διώχθηκε, ταλαιπωρήθηκε, κυνηγήθηκε. Φάνηκε ο Θεός μαζί του δυνατός, έκανε θαυμάσια. Και βλέπουμε τον Ηλία κάποια στιγμή να είναι κρυμμένος μέσα σε μια σπηλιά, κυνηγημένος από την Ιεζάβελ, να θεωρεί ότι θα χάσει τη ζωή του και να πιστεύει, αδερφοί, ότι έμεινε μόνος του. Θα προσευχηθεί στο Θεό και θα πει ότι, «Κύριε, τόσα χρόνια δουλεύω για σένα, έχω σταθεί εις άκρον ζηλωτής, αλλά τελειώσαμε, αυτό ήτανε. Δεν γίνεται κάτι. Μόνος μου έμεινα». Και βλέπουμε εκείνη τη στιγμή το Θεό να έρχεται και να του λέει, «Δεν είσαι μόνος σου, Ηλία, αλλά έχω φυλάξει 7.000 γόνατα που δεν προσεκίνησαν στους ψεύτικους θεούς». Και μάλιστα του είπε και τη συνέχεια. Και μέσα σε αυτά που του είπε, του ζήτησε να πάει να μιλήσει τον Ηλισέ και να τον χρήσει προφήτη που θα συνεχίσει τη θέση του. Από την άλλη, ο Ηλισέ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν, όπως τον βλέπουμε στη γραφή πριν τον συναντήσει ο Ηλίας, ένας πολύ εργατικός άνθρωπος. Τον βρήκε στο χωράφι, στα χωράφια του τον βρήκε ο Ηλίας. Και πέρασε από δίπλα του και το άφησε τη μιλωτή του. Και εκείνη την ώρα κατάλαβε ο Ηλισέ ότι το Πνεύμα το Άγιο τον καλεί να γίνει δούλος του. Αυτή η μιλωτή του Ηλία συμβολίζει αυτό το Πνεύμα το Άγιο, που ήρθε και έκατσε πάνω στον Ηλισέ. Και ο Ηλισέ αμέσως, σαν πιστός άνθρωπος του Θεού, τι όμορφη καρδιά που είχε Ηλισέ, τα παράτησε όλα. Το μόνο που είπε στον Ηλία είναι ότι, «Κύριε μου, σε παρακαλώ, άφησέ με να πάω να αποχαιρετήσω τους γονείς μου». Και γυρνώντας από εκεί, πήρε όλα του τα εργαλεία, όλα αυτά που είχε για να δουλεύει και να βγάζει το ψωμί του, τα έκαψε και έσφαξε και δύο μόσχους και φάγανε μαζί με το λαό. Βλέπουμε τον Ηλισέ ότι στο κάλεσμα του Θεού η καρδιά του ήταν έτοιμη. Δεν το συζήτησε. Τα παράτησε όλα, τα έριξε όλα στη φωτιά, όλα αυτά που είχε αποκτήσει για να εργάζεται. Όλα στη φωτιά και ακολούθησε το θέλημα του Θεού. Και πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αυτή την καρδιά. Αυτή την καρδιά που είναι έτοιμη να κάψει οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο στο θέλημα του Θεού. Δεν είναι απαραίτητο αυτό η αμαρτία. Δεν είναι απαραίτητο αυτό κάτι που είναι αμαρτία μπροστά στο Θεό. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Ο Λόγος του Θεού λέει να προσέχουμε την καρδιά μας. Να μην βαρυνθεί η καρδιά μας. Και η καρδιά μας, αδελφοί, δεν θα βαρυνθεί μόνο από την αμαρτία. Και βλέπουμε τον Ηλισέ, ακολουθεί τον Ηλία με τέτοια πιστότητα, μια καρδιά ζηλευτή. Ο Κύριος, θέλω να μου τη χαρίσει αυτή την καρδιά. Και επίσης βλέπουμε, αδελφοί, πως το έργο του Θεού δεν τελειώνει. Δεν τέλειωσε ο Ηλίας. Θα φύγει ο Ηλίας, τώρα τι θα κάνουμε. Βλέπουμε ο Θεός ψάχνει και βρίσκει τη συνέχεια του έργου του. Και καθώς θα δούμε στη συνέχεια, ο Θεός θα εργαστεί ακόμα καλύτερα με τον Ηλισέ. Γι' αυτό, αδερφοί, δεν είναι να κοιτάμε σε ανθρώπους. Είναι να κοιτάμε στο Πνεύμα του Θεού. Να κοιτάμε το Πνεύμα το Άγιο, τι κάνει ανάμεσά μας, και να υποτασσόμαστε στο Πνεύμα το Άγιο. Αν σήμερα ο Θεός εμένα μου μιλήσει, πρέπει να υποτάξω την καρδιά μου στο θέλημα του Θεού. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ηλίας και ο Ηλισέ κατά κάποιο τρόπο συμβολίζουν την πρώτη εκκλησία και την εκκλησία των Εσχάτων ημερών. Βλέπουμε ότι ο Ηλίας λέει κάποια στιγμή στον Ηλισέ, ο Ηλίας το είπε, δεν ξέρουμε, ο Θεός το φανέρωσε το Ηλισέ. Πάντως όλοι ξέρανε ότι
ο Κύριος έμελε, λέει, να ανεβιβάσει τον Ηλίαν εις τον ουρανόν. Και βλέπουμε τον Ηλισέ, ένα ακόμα χαρακτηριστικό, είναι ότι ποτέ δεν άφηνε τον Ηλία από μπροστά του. Ποτέ δεν άφηνε τον Ηλία να πάει κάπου μόνος του. Πάντα ήταν από πίσω του. Και γιατί το έκανε αυτό ο Ηλισέ, αδερφοί? Γιατί ήξερε ότι η θέση του δεν είναι να μείνει πίσω. Ο ίδιος ο Ηλίας το έλεγε, μείνε εδώ, έχω μια δουλειά, θα πάω και θα γυρίσω. Αλλά ήξερε μες στην καρδιά του Ηλισέ ότι εκείνη την ώρα τον δοκίμαζε ο Θεός. Δοκιμάζει πολλές φορές ο Θεός στην καρδιά μας. Να δει πώς θα σταθούμε απέναντι στο έργο του. Βλέπουμε ότι ο Ηλισέ μες στην καρδιά του είπε, όχι, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Και όπου πήγαινε μαζί με τον Ηλία, έρχονταν οι ιοί των προφητών και του λέγανε, το ξέρεις ότι ο Κύριος παίρνει τον Κύριόν σου πάνω από την κεφαλή σου. Και τους έλεγε ο Ηλισέ, το ξέρω, σκοπάτε. Εδώ βλέπουμε την διαφορά, όχι εδώ, εδώ βλέπουμε ότι και οι δύο ξέρουν το ίδιο πράγμα. Βλέπουμε ότι και οι των προφητών και ο Ηλισέ γνωρίζουν το ίδιο πράγμα. Και θα έλεγε κάποιος, δεν έχουν κάποια διαφορά σαν χριστιανοί. Ο Θεός τους έχει φανερωθεί το ίδιο. Όμως, παρακάτω θα δούμε ότι δεν είναι το ίδιο. Ότι ο Ηλισέ ήταν πιο κοντά στη φωνή του Θεού. Και η πίστη του στο Θεό ήταν πολύ μεγαλύτερη από τους ιούς των προφητών. Αυτό το πράγμα έγινε τρεις φορές. Την τρίτη φορά σταθήκανε μπροστά στον Ιορδάνη και ο Ηλίας πήρε τη μιλωτή του, που η μιλωτή, λέω πάλι, ότι συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο, λέει ο Λόγος του Θεού, ουδέ δια ισχύος, ουδέ δια δυνάμεως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου. Χτύπησε τον Ιορδάνη και άνοιξε στα δύο και περάσανε. Και 50 άντρες, λέει, εκ των ιών των προφητών, καθόντουσαν από μακριά. Τι σε κάνει σήμερα να κάθεσαι από μακριά και να βλέπεις τα θαυμάσια του Κυρίου να συμβαίνουν, αλλά εσύ να έχεις κρατήσει απόσταση? Είναι φόβος? Είναι απιστία? Είναι περιέργεια? Αυτοί οι άντρες εδώ βλέπουμε ότι είχαν καθίσει μακριά. Δεν πλησιάσανε κοντά. Και όταν περάσανε τον Ιορδάνη, γυρνάει ο Ηλίας και λέει προς τον Ηλισέ, τι μοναδική στιγμή θα ήταν αυτή, έχουν μείνει δυο τους, δεν είναι κανείς μαζί τους. Γνωρίζει ο Ηλισέ ότι σε λίγο ο Ηλίας δεν θα είναι μαζί του, σε λίγο ο Ηλισέ θα είναι μόνος του. Και γνωρίζει επίσης και το βάρος που έχει θέσει ο Θεός επάνω του, να αναλάβει μετά τον Ηλία. Και ο Ηλισέ δεν είχε κάνει κάποιο θαύμα μέχρι τότε. Δηλαδή, δεν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο που ήταν ίσως με τον Ηλία σε δύναμη Πνεύματος Αγίου. Ίσως να μην ένιωθε και αυτή τη σιγουριά στον εαυτό του για αυτό που πήγαινε να κάνει. Αλλά αυτό που είχε ο Ηλισέ και ήταν μοναδικό ήταν η πιστότητά του στο Λόγο του Θεού. Η πιστότητά του στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό δεν άφησε ούτε τη στιγμή τον Ηλία από τα μάτια του. Και έρχεται αυτή η πολύ όμορφη στιγμή και του λέει ο Ηλίας, ζήτησον τι να σκάμω πριν αναλυφθώ από σου. Είναι αυτή η όμορφη στιγμή που ο Θεός έρχεται και μιλάει στην καρδιά μας και μας ρωτάει, τι θέλεις να σου κάνω? Και ο Ηλισέ, επειδή, αδερφοί, ήξερε ότι δεν μπορεί μόνος του να καταφέρει αυτό το έργο και επίσης ήξερε ότι ο Θεός είναι πλούσιος και πάνω απ' όλα, αδερφοί, πίστευε. Γύρισε και είπε στον Ηλία ότι η διπλασία μερίδα του Πνεύματός σου ας είναι παρακαλώ επ' εμέ. Και όταν το ακούς, πρώτη φορά που το διάβασα εγώ, μου φάνηκε αστείο. Δηλαδή, τι γύρισε και του είπε? Και ο ίδιος ο Ηλίας του είπε, σκληρό πράγμα ζητάς. Αλλά λέει, αν με δεις να φεύγω στον ουρανό, θα γίνει σε σένα. Αλλιώς δεν θα γίνει. Και βλέπουμε ότι ενώ, λέει, αυτοί περιεπάτουν έτοιλα λούντες,
την ώρα που περπατούσαν και τα λέγαν αυτά, και πιστεύω ότι νιώθανε μέσα στην καρδιά τους το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο. Τι δοξασμένη στιγμή θα ήταν αυτή που ο Ελισέ περπατούσε μαζί με το δούλο του Θεού και ζητούσε από το δούλο του Θεού την ευλογία. Από το Θεό τον ίδιο την ευλογία ζητούσε. Και εκείνη την ώρα, ενώ αυτοί περπατούσαν και μιλούσαν ακόμα, δεν πέρασε πολύ η στιγμή. Λέει, άμαξα πυρός και ήπι πυρός διεχώρησαν αυτούς τους αμφωτέρους. Και ανέβη ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις τον ουρανό. Ήρθε το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, και άρπαξε τον Ηλία μπροστά από τα μάτια του Ελισέ. Τον άρπαξε με φωτιά, με δύναμη. Τα ρούχα του Ελισέ πέσαν κάτω. Η μιλωτή του Ελισέ έπεσε κάτω. Και ο Ελισέ, εκστατικός από αυτό το θέαμα, φωνάζει, «Εβόα, λέει, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού. Και δεν είδε αυτόν πλέον και έπιασε τα ημάτια αυτού και διέσχισε αυτά εις δύο τμήματα». Ο Ελισέ δεν ενδιαφερόταν για τα ημάτια του Ηλία. Του ήταν άχρηστα. Όπως ο Θεός δεν ενδιαφέρεται πολλές φορές για την ικανότητα τη δικιά μας, για τα ρούχα τα δικά μας που φοράμε εμείς, για τη δικαιοσύνη τη δική μας. Τα πήρε ο Ελισέ και τα άσκησε σε δύο μέρη και τα πέταξε. Και πήρε ο Ελισέ τη μιλωτή του Ηλία, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού, και την φόρεσε πάνω του. Βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο ανεπαύθη πλέον στον Ελισέ. Και πλέον γνωρίζει ο Ελισέ ότι το Πνεύμα του Θεού είναι πάνω του. Και κάνει την πρώτη δοκιμή. Στέκεται και αυτός στον Ιορδάνη και λέει, επάνωθεν, μισό να βρω το εδάφιο, και λαβών τη μιλωτήν του Ηλία ήτης έπεσεν επάνωθεν εκείνου, εχτύπησε τα ύδατα και είπεν, «Πού είναι ο Κύριος ο Θεός του Ηλία?» Και ως εχτύπησε αυτός τα ύδατα, διαιρέθησαν ένθεν και διέβη ο Ηλισέ. Και μετά παρακάτω λέει ότι οι πεντήκοντα δυνατοί άνδρες που τον κοιτούσαν από μακριά, καταλάβανε, λέει, ότι το πνεύμα του Ηλία ανεπαύθη επί τον Ηλισέ. Και έτσι εργάζεται ο Θεός, αδελφοί. Στέλνει το πνεύμα του πάνω σε ανθρώπους και εργάζεται με το πνεύμα του το Άγιο. Και πλέον ο Ελισέ είχε διπλή μερίδα πνεύματος Αγίου από τον Ηλία. Βλέπουμε ότι ο Ελισέ πέρασε τον Ιορδάνη και ξαναγύρισε πίσω άλλος άνθρωπος. Και όταν, αδελφέ, το πνεύμα του Θεού θα έρθει πάνω σου, θα σε κάνει άλλο άνθρωπο. Δεν θα είσαι ο άνθρωπος που ήσουν πριν, αυτός που αγωνιζότανε για τα γήινα, θα γίνεις ένας άνθρωπος ο οποίος το Πνεύμα του Θεού θα σε μεταχειρίζεται και θα σε μεταχειρίζεται με μεγάλη δύναμη. Και το ίδιο ισχύει, αδερφοί, και για την Εκκλησία. Διπλή μερίδα του Πνεύματος του Αγίου θα δώσει ο Κύριος στην έσχατη Εκκλησία από αυτή που έδωσε στην πρώτη. Γιατί, αδερφοί, για το Θεό δεν είναι τίποτα αδύνατο. Δεν υπάρχει κάτι αδύνατο στο Θεό. Αυτό που μένει όμως είναι, αδερφοί, από εμάς να το ζητήσουμε. Μην καθίσουμε μακριά σαν τους ιούς των προφητών, φοβισμένοι ή με περιέργεια να δούμε τι θα κάνει ο Θεός, αλλά να πάμε κοντά στο Θεό και να Του το ζητήσουμε. Και είναι πραγματικά σκληρό πράγμα αυτό. Δεν είναι κάτι απλό να πας στο Θεό και να ζητήσεις αυτό το πράγμα. Αλλά, αδελφοί, ο Θεός θα το κάνει. Όταν η Εκκλησία του Θεού ακολουθεί το Πνεύμα του Θεού, ακολουθεί την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, ο Χριστός δίνει το Πνεύμα του το Άγιο με πολύ δύναμη. Και βλέπουμε εδώ τον Ελισέ να περνάει τον Ιορδάνη πίσω άλλος άνθρωπος. Δεν είναι πλέον ο Ελισέ, είναι πλέον ο προφήτης του Κυρίου, ο δούλος του Κυρίου. Ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός έχρισε για να πράττει τα θελήματά του. Και οι άνθρωποι που ήταν από μακριά
αντί να μετανοήσουν και να πούνε τι ήταν αυτό που συνέβη, γιατί το χάσαμε, γυρίσανε και είπανε στον Ελισέο ότι να πάμε τώρα να τον βρούμε που έπεσε. Δηλαδή αυτή η απιστία στην καρδιά τους που φανερώθηκε εκείνη τη στιγμή ήταν φοβερή. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν την ίδια οδηγία με τον Ελισέ, είχαν άλλο φρόνημα. Και τους λέει ο Ελισέ, μην πάτε. Αλλά εκείνοι επιμένανε. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο Θεός πήρε έναν άνθρωπο στον ουρανό. Σου λέει, αποκλείεται. Τον πήρε μπροστά μας να δούμε αυτό το θαύμα και μετά τον πέταξε κάπου από πίσω. Αποκλείεται τώρα, γίνονται αυτά τα πράγματα. Οι πιστοί άνθρωποι του Θεού, έτσι. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν πιστεύαν στο Θεό. Και πολλές φορές ο χριστιανός, η καρδιά μας, λειτουργεί με αυτή την απιστία. Λέει ο Θεός κάτι και αντί να το βάλω στην καρδιά μου και να το πιστέψω έτσι όπως το είπε ο Θεός ότι είναι, αρχίζω με απιστία και ξουθενώ το θέλημα του Θεού. Με αποτέλεσμα να χάσω την ευλογία. Δεν γίνανε σαν τον Ελισέ. Ο Ελισέ κέρδισε διπλή μερίδα Πνεύματος Αγίου. Και όταν ο Θεός θα έρθει να δώσει την ευλογία του στο λαό του, αν εγώ σταθώ με απιστία, θα δω τον αδερφό μου δίπλα μου, ο Θεός να τον ευλογεί με πολύ μεγάλη ευλογία, πνευματική, και εγώ θα ψάχνω να δω τι έγινε. Και πήγανε, μετά από αυτό το περιστατικό, πήγανε οι άνδρες της πόλεως στον Ελισέ και του λένε ότι ιδού η θέση της πόλης, λέει αυτής, είναι καλή, όπως βλέπεις κι εσύ. Τα ύδατα όμως είναι κακά και η γη άγωνος. Και τους λέει ο Ηλίας, φέρτε μου μια φιάλη καινή και βάλετε άλαση σε αυτήν. Και αυτή τη φιάλη, αδερφή, την ένιωσα σαν έναν άνθρωπο. Την ώρα που το διάβαζα αυτό το εδάφιο, ένιωσα ότι αυτή η φιάλη είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει κενώσει τελείως τον εαυτό του και πάει στα χέρια του Θεού και τον γεμίζει ο Κύριος με αλάτι. Και ο Κύριος μας λέει ότι εσείς είσαστε το αλάτι της γης. Και λέει, αν το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί η γη. Και πρέπει και εμείς να γίνουμε μια άδεια φιάλη, αδερφοί. Να μας πάρει ο Κύριος στα χέρια Του και να μας γεμίσει με το Λόγο Του και να πάμε να ιατρεύσουμε τα νεκρά ύδατα και την άκαρπη γη. Και καθώς πήγε ο Ελισέ και έριξε το αλάτι μέσα στη λίμνη, μέσα στα ύδατα, τα ύδατα, λέει, ιάθησαν. Και δεν έγινε μόνο αυτό. Είπε μάλιστα ο Ελισέ, την ώρα που έριξε το αλάτι, ούτω λέγει Κύριος, υγείανα τα ύδατα ταύτα, δεν θέλειστε πλέον εκ τούτων θάνατος η ακαρπία. Και το σκεύος, αδερφοί, δεν είναι κάτι. Αλλά αυτό που μετρά είναι το σκεύος να έχει τη φωνή του Θεού μαζί του. Γιατί όταν μιλήσει ο Θεός, τα ύδατα θα θεραπευτούν. Όταν μιλήσει ο Θεός, δεν θα υπάρξει πλέον ακαρπία. Θα έρθει ο Θεός και θα ιάνει το περιβάλλον σου. Θα έρθει ο Θεός και θα ιάνει την οικογένειά σου. Θα ιάνει πρώτα απ' όλα την ψυχή σου. Ο άνθρωπος πολλές φορές μέσα στην ψυχή του έχει ύδατα πικρά. Έχει ακαρπία. Αλλά όταν ο Λόγος του Θεού μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αυτά τα ύδατα ιένονται. Και ο Θεός έρχεται και αφαιρεί την ακαρπία. Και λέει ότι ιάθησαν τα ύδατα έως τη ημέρα ταύτης, κατά τον λόγο του Ελισέ, τον οποίο ελάλησε. Αλλά γνωρίζουμε ότι δεν ήταν ο λόγος του Ελισέ. Ήταν ο λόγος του Θεού που μίλησε και ιατρεύσαν τα ύδατα. Και σήμερα, αδερφοί, να πάμε κοντά στον Κύριο, να ζητήσουν να μας κενώσει, να μας κάνει άδεια σκεύη, καθαρά, και να μας γεμίσει με το Λόγο του, αδερφοί, και να ιάνει κάθε πικρό είδωρ, κάθε πικρό νερό, κάθε πικρή πηγή που είναι μέσα μας. Να μην υπάρχει τίποτα πικρό, αδερφοί, ανάμεσά μας. Και ύστερα αυτή η άση να πάει στο περιβάλλον μας, να πάει στις οικογένειές μας.
να πάει παντού, αδερφοί. Και πολύ ζηλεύω αυτή την καρδιά του Ελισέ, που έμεινε με τέτοια πίστη στο θέλημα του Θεού και ο Θεός τον χρησιμοποίησε με τέτοιο τρόπο. Θα δούμε μετά ότι ο Ελισέ θα συνεχίσει το έργο του. Θα εργαστεί ένδοξα στην παρουσία του Θεού. Δεν θα είναι πλέον φοβισμένος, σαν τον Ηλία, αλλά με τα μάτια του θα βλέπει τη δύναμη του Θεού. Παρακάτω θα δούμε ότι θα τον περικυκλώσουν στρατιώτες. Και θα λέει στον δούλο του ότι οι περισσότεροι είναι αυτοί που είναι μαζί μας από αυτούς που είναι εναντίον μας. Και έτσι πιστεύω, αδελφοί, θα εργαστεί ο Θεός με την Εκκλησία του στις έσχατες ημέρες. Δεν είναι κάτι καινούριο, αδελφοί. Απλά είναι να ανοίξουμε τα μάτια μας, να δούμε τα μεγαλεία του Θεού. Ο δούλος του Ελισέ έβλεπε τους στρατιώτες και φοβότανε. Ο Ελισέ όμως έβλεπε τους στρατιώτες του Θεού και δεν φοβότανε. Και εμείς πρέπει στη ζωή μας να ανοιχτούν τα μάτια μας. Πρέπει να βλέπουμε πάντα το χέρι του Θεού στη ζωή μας ότι είναι πιο δυνατό από τη δυσκολία που έρχεται μπροστά μας. Πρέπει να δούμε στη ζωή μας ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας είναι μικρά ενώπιον του Θεού. Αδελφοί, κλείνοντας θέλω να πω ότι ο Κύριος να σας ευλογήσει όλους. Σας ευχαριστώ που είμαι εδώ μαζί σας. Μπορεί να μην μιλάμε με όλους εδώ πέρα, αλλά σας βλέπω χρόνια και με βλέπετε χρόνια. Πραγματικά σας νιώθω σαν οικογένεια και είναι πολύ όμορφο αυτό. Και θέλω να δω, αδερφοί, αυτή τη μικρή οικογένειά μου εδώ να ζει αυτά τις ευλογημένες εμπειρίες που διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού. Θέλω να δω στη ζωή της αδερφής μου, ο Κύριος της μεγάλης αδερφής μου, ο Κύριος να εργάζεται με μεγάλη δύναμη Πνεύματος Αγίου. Θέλω να δω στη ζωή του μικρού μου αδερφού, ο Κύριος να εργάζεται με μεγάλη δύναμη Πνεύματος Αγίου. Και αυτό που ο Χριστός δημιούργησε εδώ, αδερφοί, να το αυξήσουμε, όχι σε αριθμό. Οι αριθμοί, αδερφοί, δεν λένε τίποτα. Να το αυξήσουμε σε ευλογία πνευματική. Ο Χριστός είναι και με τρεις ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είμαστε πολλοί για να ενωθώ μαζί μας. Με τρεις ανθρώπους. Αλλά να είμαστε, αδερφοί, πιστοί. Μην είμαστε οι 50 ή των προφητών. Που καθόντουσαν από μακριά και ξέρανε το θέλημα του Θεού και ακούγαν τη φωνή του Θεού, αλλά στο τέλος ψάχνανε να βρουν τον Ηλία που τον πέταξε ο Θεός. Μην καταντήσουμε, αδερφοί, έτσι. Αλλά να είμαστε πιστοί. Και ο Κύριος πιστεύω ότι θα κάνει θαυμάσια στη ζωή μας. Κύριε, να ευλογεί.